Καφές, ο οποίος, όπως είπε ο ίδιος, δέχτηκε επίθεση από αρκούδα. Και δεν δέχτηκε μόνο ο ίδιος, γιατί έχουμε νέο επεισόδιο. Η αρκούδα επιτέθηκε και στο κοπάδι του, με αποτέλεσμα να έχουμε και ένα πρόβατο το οποίο πραγματικά έχασε, καταλαβαίνετε, την άνηση μάχη. Λοιπόν, ο κύριος Καφές είναι στην γραμμή μας. Κύριε Καφέ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ που είμαστε υγιείς. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Θέλετε να μας διηγηθείτε λίγο και τις δύο περιπέτειές σας, πριν φτάσουμε στην πιο πρόσφατη που είναι στο κοπάδι σας? Ναι, όλοι αυτοί που ασχολούνται με την αρκούδα και τα λοιπά μας λένε ότι η αρκούδα δεν επιτίθεται στον άνθρωπο. Θέλετε να μας πείτε τι ζήσατε εσείς με το... Εγώ έζησα μεγάλο τέτοιο φόβο εκείνη την ημέρα, χωρίς να ενοχλήσω την αρκούδα καθόλου. Καθόλου? Εγώ ήμουν στο κοπάτι. Ναι, την είδατε που ήταν, περνούσατε από Όχι, εκεί. Όχι, δεν την είδα καθόλου. Α, δεν την είδατε καθόλου, μάλιστα. Όταν στα περίπου 10 μέτρα γάβγησε από μακριά το σκυλί και γύρισα να δω. Ναι. Και βλέπω από πίσω μου στα 10 μέτρα ήταν. Αχα. Αντί να φύγει, έκανε επίθεση σε μένα. Χωρίς να την ενοχλήσουμε. Όταν λέτε έκανε επίθεση, την είδατε ξαφνικά στα 10 μέτρα. Ναι, και άρχισε να με κυνηγάει. Με το γύρισμα που έκανα να δω τι είναι από πίσω, και βλέπω άρχισε να με κυνηγάει. Πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό, να με κυνηγήσει έτσι αρκούδα. Αυτά εκεί στο δάσος, εκεί κοντά στην Βέργα, έτσι, στον Βέργα. Ναι, στο Κότουρι που λέμε Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή στο Κότουρι, μάλιστα. Ναι. Και μόλις την αντιλήφθηκα, κατάλαβα ότι δεν έχει καλές διαθέσεις η αρκούδα. Μάλιστα. Κύριε Καφέ, σας κυνηγούσε πολλή ώρα? Περίπου τα 5 λεπτά. Εσείς τρέχατε για από πίσω η αρκούδα? Ναι, 5 λεπτά. Εγώ έτρεξα μια δόση. Έφυγα περίπου 30 μέτρα. Ήρθα, κουράστηκα. Ευτυχώς είχε ένα δέντρο. Πρόλαβαν μετά και τα σκυλιά. Ναι. Την ενόχλησαν από πίσω, γύρισε. Αχα. Γύρισε να κυνηγάει τα σκυλιά. Μάλιστα. Λέω τώρα πήγε κατά πάνω, λέω να γλιτώσω, λέω. Γιατί τη βλέπω και φώναζε η αρκούδα. Φεύγω κατά πάνω, λέω τώρα θα γλιτώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπω σε 5 λεπτά γυρνάω ξανά, όταν την είδα ξανά να με κυνηγάει εμένα. Μάλιστα. Ήρθε πάλι απάνω μου. Φεύγω, δεν άντεξα εκεί. Ναι. Λέω τώρα θα με πιάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή κάποια στιγμή είδατε τις δυνάμεις σας να σε εγκαταλείπουν. Ναι. Και σας πλησίασε πάρα πολύ η αρκούδα μετά το κυνηγητό και λέτε εδώ είναι το τέλος. Ναι. Εδώ το τέλος, λέω. Τώρα, λέω, Στέφανε, γύρνα, λέω, πίσω να πάρω το κατήφορο. Mm-hmm. Μόλις είδα ότι με κοντεύει, γύρισα, πήρα τον κατήφορο πάλι. Λέω θα μπω ανάμεσα στα ζώα, στα γιδοπρόβατα και στα σκυλιά. Λέω μήπως με αφήσει εκεί πέρα. Μάλιστα. Αυτό δεν έκανε. Αυτή μπήκε μέσα στα γιδοπρόβατα, στα σκυλιά και συνέχισε εμένα να με κυνηγάει. Δηλαδή σαν να σας είχε στοχοποιήσει. Εσείς μπήκατε να μπερδευτείτε ανάμεσα στο πλήθος των εγωπροβάτων εκεί, αλλά αυτή είχε βάλει στο μάτι μόνο εσάς. Μόνο εμένα. Ούτε τα σκυλιά ούτε τα γιδοπρόβατα. Και πώς γλιτώσατε, κύριε Στέφανε? Δόξα τω Θεώ. Έτρεχα 30 μέτρα κατά κάτω. Η αρκούδα μπροστά, εγώ μπροστά, πίσω η αρκούδα και πιο πίσω 10 σκυλιά, τσομπανόσκυλα, να την κυνηγάνε. Mm-hmm. Και εμένα, εκεί που έτρεχα, έφτασα 30 μέτρα κάτω, δεν πρόσεξα, είχε κάτι αγκαθιές, κάτι γαυριά, σκοντάφτω εκεί πέρα, πέφτω κάτω, γυρνάω με το γύρισμα που κάνω, τη βλέπω όρθια, το ένα το πόδι του είχε δίπλα στο δικό μου. Και όρθια η αρκούδα. Ναι. Δηλαδή ήταν... Μισό λεπτάκι, όρθια από πάνω σας η αρκούδα? Ναι. Σταμάτησε εκεί που έπεσα και όρθια. Όχι, λέω, εδώ τελειώνουμε, λέω. Δηλαδή εσείς κάτω στο χώμα και η αρκούδα από πάνω... Όρθια. Όρθια. Είχε σηκωθεί με τα πόδια και όρθια. Και η μόνη τέτοια
Μόλις την είδα, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι και έκατσα κατά εις. Και λέω τώρα εδώ τελειώ. Από εκεί και πέρα, μετά από 5-10 λεπτά συνήλθα. Είχα, λέω τώρα, με σκότωσε, με έφαγε, λέω. Εξηγήσατε, γιατί χάσατε τις αισθήσεις σας εκεί. Ναι, ναι, εκεί. Λιποθυμήσατε εκεί. Ναι, εκεί λιποθύμησα. Και δεν καταλάβατε και μετά... τι έγινε μέχρι που ξαναξυπνήσατε από το σοκ. Ναι, δεν κατάλαβα τίποτα, τίποτα. Μετά. Αυτό ήταν. Δεν κατάλαβα τίποτα εκείνη τη στιγμή. Όταν ξυπνήσατε, μόλις... είδατε ότι η αρκούδα, όταν συνήλθατε μάλλον από το σοκ, είδατε ότι η αρκούδα δεν ήταν από πάνω σας πια. Ούτε αρκούδα, ούτε ζώα, είχαν φύγει όλα τα πάντα. Δεν συνήλθα τότε και πήρα τηλέφωνο. Και ούτε καταλάβατε πώς έφυγε η αρκούδα, πώς γλιτώσατε εσείς. Όχι, όχι, τίποτα, κύριε Νατσούλη. Τίποτα, τίποτα, δεν κατάλαβα τίποτα. Τίποτα. Αυτό ήταν. Απίστευτο. Και μετά πήρε τηλέφωνο στον Αρκτούρο και ήρθαν... Συνήθως βλέπετε αρκούδες εκεί στα βουνά, γιατί στα βουνά είστε εκτινοτρόφοι, έτσι. Να λέμε την αλήθεια, είμαι 20 χρόνια έξω, ναι, ναι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά βλέπω είδατε, κάθε μέρα μία-δύο αρκούδες έβλεπα. Μάλιστα. Αλλά σε αυτό το στυλ έτσι να με κυνηγήσει αρκούδα πρώτη καμιά φορά στη ζωή. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Και να φωνάζει, να ουρλιάζει, να φωνάζει η αρκούδα. Α, όχι... ήταν δηλαδή όχι απλά σας κυνηγούσε, αλλά και... Όχι, και φώναζε. Και με το... Ναι, ναι, και με τον ήχο που κάνει ήταν ακόμη πιο τρομακτικό το σκηνικό. Ακόμη εγώ πιο τρομακτικό. Χρόνια στα βουνά δεν έχω φοβηθεί καμιά φορά, όσο αυτή τη φορά από την αρκούδα. Ω, μάλιστα. Χωρίς να πειράξω, χωρίς τίποτα. Όμως, έβλεπε, δόξα έβλεπε. Το Θεό, είστε σώος και βλαβείς και χωρίς... δηλαδή ναι. δεν έχετε ούτε γρατσουνιά από αυτή την υπόθεση τελικά. Μόνο ένα σπάσιμο στο πόδι είχα. Επειδή τρέχατε και πέσατε κάπου και το χτυπήσατε. Ναι, εκεί που έπεσα, εκεί που έπεσα, έσπασα το πόδι. Αυτό ήταν. Τώρα... Δόξα τω Θεώ, αυτό λέω. Δόξα τω Θεώ. Τώρα με σπασμένο το πόδι είστε στα πρόβατα όμως, κύριε Καφέ, κύριε Στέφανε. Κοιτάξτε, τώρα είμαι με σπασμένο πόδι και πήγαινα με σπασμένο, δεμένο το πόδι λίγο-λίγο. Μάλιστα. Και ζήτησα κάτι βοήθειες, λέω, από πολλούς. Λέω, είχα βρει Αλβανό. Είχαμε έναν Αλβανό εδώ, λέω, τέλειωνε αυτό το παράπονο τόχο. Τέλειωνε η σύμβαση που είχε η βίζα αυτό. Και λέω, παιδιά, αν μπορείτε να με βοηθήσετε για ένα μήνα... Να τον έχω ακόμα να με βοηθήσει μέχρι που να γίνει το πόδι μου καλά, ε. Ναι. Και δεν τον έδωσα. Και η απάντηση είναι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Και τώρα είστε αναγκασμένος να βγαίνετε εσείς, έστω και με σπασμένο πόδι, ε. Ναι. Τι να κάνεις. Τώρα, είχατε όμως για αυτή, γιατί το λέω αυτό. Γιατί με σπασμένο πόδι είχατε νέα περιπέτεια τώρα. Ξαναεμφανίζεται λοιπόν η αρκούδα. Α, ναι, έτσι είχαμε νέα. Πάμε στο καινούργιο λοιπόν επεισόδιο τώρα. Την Παρασκευή το φαντάζομαι βράδυ... ότι είναι η ίδια. Να το ξεκινήσουμε από εδώ. Είναι η ίδια. Εγώ φαντάζομαι είναι η ίδια. Μάλιστα. Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή το βράδυ. Είναι... Ναι. Ναι. Είναι έξω από το χωριό το Μαντρί. Ναι. Δεν κοιμόμαστε στο Μαντρί. Γιατί είναι... Υπενθυμίζω είμαστε πάντα στον Βέργα, έτσι, στον Βέργα. Ναι, ναι, στον Βέργα. Ωραία. Έξω από το χωριό. Ναι. Και τα ξημερώματα το πρωί, εγώ δεν κατάλαβα. Κατάλαβε το παιδί, ο γιος μου. Ναι. Πήγε το παιδί, πήρε το αμάξι, κατέβηκε κάτω, άκουσε τα σκυλιά που... Είχα ένα ζαγάρι, ήρθε στο σπίτι από φόβο. Ναι. Και χτυπούσε την πόρτα το ζαγάρι. Ναι. Και βγήκε το παιδί, κατάλαβε. Πήρε το αμάξι, πήγε κάτω. Με το που πήγε, βλέπει, έπαιξε μέσα στη μάντρα εκεί την περίφραξη. Είδε τη σίτα κατεβασμένη. Mm-hmm. Κατάλαβε. Με το φέξιμο τα φώτα από το αμάξι, τη βλέπει την αρκούδα μέσα να τρώει τη γίδα, τη κατσίκα. Μόλις έφεξε... Είχε μπει λοιπόν ήδη στο κοπάδι και είχε πάρει ένα ζώο. Ναι, είχε κατσίκα. Πάρει και το έτρωγε μέσα. Και το έτρωγε κιόλας μέσα, μάλιστα. Ναι, το έτρωγε, το είχε ανοίξει σας... και έτρωγε μόνο τα εντόσια από μέσα τρώει η αρκούδα. Να σας πω, ότι φίλοι μας εκεί από το χωριό μου έχουν στείλει και φωτογραφίες τα ζώα σας να τις δω. Οπότε είναι αποτρόπαιο, πρέπει να πω, το θέαμα που βλέπω, ναι. Ναι, ναι, αυτό... Με το που μπήκε το, έδειξε το παιδί,
άρχισαν και τα σκυλιά, σηκώθηκε και έφυγε. Mm-hmm. Έφυγε. Μετά την Κυριακή το βράδυ είχαμε πάλι ήρθε. Επόμενη μέρα. Ίδια. Εσείς ενδιάμεσα είχατε ειδοποιήσει ξανά τον Αρκτούρο, ρε παιδιά, τι θα γίνει? Ειδοποίησα. Και με λένε θα πάρει στο δασαρχείο. Ναι. Ήρθαν τα παιδιά από το δασαρχείο. Ήρθαν τα παιδιά. Ο Αρκτούρος δεν φάνηκε καθόλου. Λέει, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι. Λέει, είναι το δασαρχείο. Ναι. Λέω, τι θα γίνει. Το μπαλάκι ο ένας τον άλλον ρίχνεται, λέω. Εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα, λέω. Ειδικά αυτές τις 15 μέρες, λέω, έχω μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Τι να κάνω, λέω. Εγώ είμαι με σπασμένο πόδι. Το ένα, το άλλο. Τίποτα. Ένα περαστικά, αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Περαστικά. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν δεύτερη μέρα ξανά η αρκούδα. Μετά την Παρασκευή έρχεται και την Κυριακή. Και την Κυριακή ξημερώματα. Ξημερώματα αυτή τη φορά, όχι 11 η ώρα τη νύχτα σαν την Παρασκευή. Όχι, ξημερώματα. Ξημερώματα, μάλιστα. Ναι, 4 η ώρα ήταν. Ναι. Και τι πάλι γίνε? Τα σκυλιά κατεβήκαμε κάτω, πάλι την βρήκαμε για να ετοιμαστεί να μπει, αλλά δεν την αφήναν. Δεν είχε προλάβει να μπει ακόμα στο... ήταν στο... Δεν είχε μπει. Στο ναι. Βράχτη, μάλιστα. Ναι, μόλις ακούσαμε εμείς απευθείας. Τα αμάξια κατεβήκαμε. Και μόλις μας είδε, ξανά έφυγε. Από είναι την... μεγάλο πρόβλημα. Από την Κυριακή και... μέχρι σήμερα, κύριε Στέφανε, σας ξανά... είχατε κάποια... κάποιο όχι. Περιστατικό, δεν ξαναήρθε, έτσι. Όχι, δεν είχε. Αλλά... Την Παρασκευή το βράδυ που με έπιασε ναι. Το ζώο εμένα ναι, ναι. Είχε και ένας ανιψιός με ερχόταν από Καστοριά ναι. Με το αμάξι. Ακριβώς στον Παπαθανασίου το Βυζινάδικο. Το παιδί έρχεται να σκοτωθεί εκεί στο, ανάμεσα στον δρόμο Κορισούλη Θιάς, ας πούμε, ναι. Στην ναι, ευθεία, ναι, στο εκεί. Βυζινάδικο Παπαθανασίου, ναι. Ναι. Και ήρθε το παιδί ο ανιψιός και λέει έτσι και έτσι. Λέει, έλειψα να σκοτωθώ, λέει. Τη βρήκε 11.30 ώρα το παιδί. Μέσα στο δρόμο. Μέσα στο δρόμο, λέει. Με βγήκε, λέει, ευτυχώς δεν έτρεχα, λέει. Αλλιώς θα είχα σκοτωθεί. Δεν ξέρω, έχει παραγίνει με τις αρκούδες. Εδώ στην περιοχή τη δικιά κύριε μας... Κύριε Στέφανε, θέλω να σας ρωτήσω ναι. Το εξής. Επειδή ζήσατε μέσα σε πολύ λίγες μέρες 3 ουσιαστικά περιστατικά. Ναι. Πώς αισθάνεστε τώρα που θα ξαναβγείτε στο βουνό, δηλαδή... Θέλω να μπω λίγο στη δική σου ψυχολογία και ο κάθε ακροατής μας εδώ ας μπει στη θέση του κύριου Στέφανου. Πώς θα ξαναβγείτε, πώς ξαναβγαίνετε στο βουνό, κύριε Στέφανε, τώρα? Με φόβο, κύριε Νατσούλη, με φόβο. Εγώ που δεν φοβόμουν καθόλου. Ό,τι και ώρα να πήγαινα στο βουνό. Άλλα μέτρα προστασίας μπορείτε να πάρετε, δηλαδή αυτό μπορεί να συμβεί ένα... Δεν μπορείς να ξέρεις πότε θα συμβεί, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να ξανασυμβεί. Ναι, αυτό. Ναι. Τι μέτρα με την αρκούδα, τι μέτρα. Ίσως να βγαίνετε περισσότεροι στο κοπάδι, είναι δυνατό αυτό, δεν ξέρω. Δεν γίνεται περισσότεροι να βγαίνουν και να τσουλί. Πόσο. Τα παιδιά έχουν τη δουλειά. Άρα θα βγαίνετε μόνος σας. Μόναχος, δεν γίνεται. Ίσως με περισσότερα σκυλιά, δεν ξέρω και εγώ τι να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Σκυλιά έχω, 10 σκυλιά και να τσουλί. Και 10 σκυλιά, προσέξτε. Ο κύριος ναι. Στέφανος τι λέει, 10 σκυλιά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν αυτά που έγινε, έτσι. 10 σκυλιά, όχι. Όχι ένα και δύο, 10. 10 σκυλιά και τσομπανό σκυλά, όχι απλά ναι. Κουταβάκια, τσομπανό σκυλά. Όχι, τσομπανό σκυλά, 10. Δεν μπορεί το σκυλί με την αρκούδα να τα βάλει. Το λέω αυτό γιατί έχει γίνει μια προσπάθεια για ποιμενικούς σκύλους που δίνουν οικολογικές οργανώσεις δωρεάν στο ξενοτρόφιο κτλ. Εδώ έχουμε 10 τσομπανόσκυλα που δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν αυτά τα περιστατικά. Και εγώ για αυτά τα τσομπανόσκυλα που λέτε, που λένε ναι. Τα ποιμή, ναι. Ζήτησα. Αλλά δεν με φέραν καμιά φορά. Α, ναι. Παίρνουν ανθρώποι που έχουν βίλες και εμάς με τους ξενοτρόφους δεν μας δώσαν. Πήρα και στον Αρκτούρο, πήρα παντού. Ναι. Μόνο λένε, λέτε. Μάλιστα. Μόνο στα λόγια είναι. Εγώ ζήτησα. Και δεν σας έδωσαν. Δεν μας δώσαν. Με ποια δικαιολογία, ότι, γιατί δεν σας δίνουν, ότι. Δεν έχουμε, λέει. Έχει μάλιστα. Τώρα 3 χρόνια, 4 που ζητάω. Δεν... Και λέω, καταγράψτε, όταν θα γεννήσουν ξανά, που θα βρείτε, πάρτε με τηλέφωνο, να τα πάρω. Κατάλαβα. Τίποτα. Κατάλαβα. Και
και βλέπω ότι βίλες και τέτοια έχουν από αυτά και εμείς που είμαστε στη φύση δεν μας μπορείτε. Μάλιστα. Αυτό είναι το παράπονο. Ζητάτε κάτι άλλο ακόμη, γιατί εμείς θα δούμε λίγο το θέμα και πιο κάτω στην εκπομπή αύριο, με αφορμή τη δική σας περίπτωση, κύριε Καφέ. Δεν ξέρω αν θέλετε να ζητήσετε κάτι από τους υπευθύνους. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να σκεφτώ κάτι άλλο. Εσείς που ζείτε εκεί σε αυτή την περιοχή, που θα ξαναβγείτε με το κοπάδι, που βγαίνετε με το κοπάδι, τι ζητάτε? Εδώ ζητάμε... Πολλά ζητάμε, ειδικά με την Αρκούδα κάνουν πολλές ζημίες. Κάτι να γίνει. Εγώ βλέπω η Αρκούδα περισσότερο. Ναι. Βλέπω και στη ΖΕΗ της Κολόνης. Κάτι τη λείπει. Θέλει, ειδικά αυτοί οι κύριοι που παίρνουν τις επιδοτήσεις τα πάντα, κάτι να βάζουν και στα βουνά. Να πάει η Αρκούδα, λίγο αλάτι, κάτι. Κάτι ψάχνουν για την τροφή τους, λοιπόν. Ναι. Γιατί βλέπω, είχαμε κάτι... Είχαν κάνει κάτι κιόσκια στο βουνό. Ναι. Όλα τα άσπασε. Mm-hmm. Τα άσπασε για να ψάχνει μέσα κάποια ουσία. Άρα δεν είναι η... Εντάξει, στους στήλους ξύνεται κυρίως στους στήλους. Όχι, άμα έρθει κύριε Νατούλη και να δείτε τους στήλους. Ναι. Τους έριξε κάτω όλους. Και η ΔΕΗ έχει βάλει σύρμα αγκαθωτό για να μην πάνε... Μάλιστα, και ξύνονται εκεί, μάλιστα. Όχι, δεν ξύνονται. Με τα δόντια. Με τα δόντια, ε! Με τα δόντια, άμα έρθετε να δείτε κολόνες και έχουν βάλει σύρμα αγκαθωτό. Τις έχουν... Γι' αυτό. Για προστασία. Προστατεύουμε την Αρκούδα, παίρνουμε επιδοτήσεις τέτοια, να πάνε να ρίξουν κάτι, να βάλουν. Εγώ αυτό κατάλαβα. Η Αρκούδα κάτι τη λείπει, τροφή και τέτοια. Και γι' αυτό έρχεται. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για... ο ποροφόρο δέντρα που πρέπει να μπουν στα βουνά, έχουμε μιλήσει. Να εμβολιάσουν, να κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι είναι πολλά ακόμη αυτά που πρέπει να γίνουν. Κύριε Καφέ, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτές τις τρομακτικές κατά τα άλλα εμπειρίες σας. Γιατί και πραγματικά. Νομίζω να κλείσουμε, κύριε Νατσούλη. Ναι, 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 πείτε το. Εδώ έχουμε και με τις πείρα για το ζώο στον Ελγά κάτω, Κοζάνη ή τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε. Δεν γνωστή ιστορία. Και όχι μόνο εγώ εσείς. Εγώ έπατα ζημία, λέω τώρα. Κύριε Καφέ, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Αν σας φάνε τα ζώα, δεν έχετε καμία αποζημίωση. Αν τρακάρετε, όπως είπατε, το σκηνικό σας πρόσωπο θα... Η ασφαλιστική δεν αποζημιώνει επίσης. Καταλάβατε τι γίνεται εδώ. Δηλαδή δεν θα τρελαθούμε εντελώς. Αυτό είναι. Στήριξη να είχαμε. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτόν μια στήριξη. Δηλαδή, έτσι είναι. Αυτό εδώ είναι που λες έλεος ρε παιδιά. Δηλαδή, τι θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω ένα χάσιμο 5-10.000 ευρώ τώρα. Ποιος? Άμα πω να κλείσω τα ζώα. Μπράβο. Ποιος θα τα αποζημιώσει αυτά? Αυτό είναι. Εγώ είμαι σπασμένο. Πρέπει να βρω άτομο να έρθει να με βοηθήσει να πληρωθεί οι τροφές. Με αυτό το καιρό μέσα τα ζώα, γιατί είναι ελευθέρας έξω. Ναι. Έχω ένα χάσιμο περίπου που έκανα έτσι 5-6 χιλιάρικα. Κατάλαβα. Και πληρώνω και ασφάλεια για τα ζώα. Ναι, αυτό είναι το λάθος. Πληρώνω ασφάλεια. Και ασφάλεια δεν έχετε. Και ασφάλεια δεν έχετε. Αυτό, κύριε Ναυτούλη. Κύριε Καφέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Αυτές τις εμπειρίες, όπως είπαμε. Είμαι βέβαιος ότι κανείς δεν θα θέλει να βρεθεί στη δική σας θέση. Πεσμένος και με σπασμένο πόδι μετά από κυνηγητό, την Αρκούδα από πάνω, να χάνετε τις αισθήσεις σας, να παθαίνετε το σοκ και να μην ξέρετε ούτε κι εσείς τελικά πώς σωθήκατε. Ποιος Άγιος έβαλε το χέρι του. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ είναι. Που είστε μαζί μας. Έγινε, ευχαριστώ. Καλή και εγώ. Σήμερα. Γεια σας.